και στο τελικό μα πανό. Η ιδιωτικοποίηση ότι σε αργό θάνατο το ελληνικό σύστημα υγεία. Θέλω να υπενθυμίσω εδώ από το Μέγαρο Μαξίμου, τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, τι δεσμεύσεις ανέλαβε την περίοδο της πανδημίας. Έλεγε λοιπόν ότι θα ενισχύσουμε το εθνικό σύστημα υγείας και αυτό που βλέπουμε είναι άκρατη ιδιωτικοποίηση, απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή, κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών και τώρα τη δυνατότητα των ιδιωτών γιατρών να ανοίγουν μαγαζιά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νοσοκομεία με περιφερόμενους ασθενείς από τα ιατρία τους, με ενοικιαζόμενο προσωπικό καθώς επίσης και εξοπλισμό. Κύριε Μητσοτάκη, αυτό που θα μείνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ότι ισότιμη πρόσβαση θα είναι μόνο για τα επίποδα περιστατικά. Όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς θα πληρώνουν. Είπαν κυβερνητικά στελέχη, μα όταν λήγουν οι συμβάσεις, λέει, δεν είναι απόλυση αυτό για αυτοί που φεύγουν από το σύστημα. Θέλω να θυμίσω τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, τη διάρκεια της πανδημίας, τι είχε πει τότε. Ελάτε βοηθήστε, βάλτε πλάτη υγειονομική και εμείς μετά θα αναγνωρίσουμε την προσπάθεια.